Ο Παναγιώτης είναι ήδη απέναντι, διότι μαντέψτε. Οχ, αμάν. Οχ, αμάν, οχ, αμάν, τα λαγάνια καλάν. Οχ, αμάν, οχ, αμάν, στα ψυχή. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα το μωρό μου να παναυγώ στην πάρο. Κοίταξε, το μωρό σου θα πάρεις ή εμένα. Άκουσα σου πω, την ψαρόβαρκα την έχω βγάλει το μωρό μου. Γράφει. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, το μωρό μου συγκεκριμένα. Να πάω να βγω στην πάρο. Θα πάμε ψάρι επιτέλους. Αλήθεια θες να πάμε στην πάρο. Πόσες μέρες σου κλαουνίζω. Να πάμε στην πάρο, σε ρωτώ. Δεν θα ήθελα να πάω στην πάρο, τι είμαι. Πού θες να πάμε, πού. Νησί. Σε ποιο μέρος της πάρου. Θα ήθελα να πάμε στην Παρικιά. Εγώ θα ήθελα Νάουσα. Ωραία, μπορούμε να πάμε τις μισές μέρες στην Παρικιά, τις άλλες μισές στην Νάουσα. Όχι όλο, εγώ θέλω να πάμε στην. Πόσο καιρό σου κλαουνίζω ότι θέλω πιτσάρι. Πιτσάρι, ψαράκι. Και με έχεις ταράξει. Εγώ ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Ναι. Θέλεις να έχουμε μία καλύτερη ζωή και πολύ πολύ υγεία. Θα ήθελα μία καλύτερη ζωή και πολύ πολύ υγεία. Για να τα έχουμε αυτά τα δύο, τι μπορούμε να κάνουμε. Βαγγέλη, θέλω αγωνία. Ρένα, ναι. Τι μπορούμε. Για να έχουμε μια καλύτερη ζωή, ναι. Και πολύ 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 καλύτερη υγεία. Να βάζουμε κρόκο στο φαγητό μας. Το ξέρα. Το ξέρεις. Ένα χειροκρότημα από όλους. Κρόκο Κοζάνης. Λοιπόν, ο κρόκος Κοζάνης είναι αυτό που λέμε οι περισσότεροι που το ξέρουμε σαφράν. Σαφράν. Το ελληνικό σαφράν. Mm-hmm. Εντάξει. Νοστιμίζει τα φαγητά μας και τους δίνει μια πολύ ωραία πικάντικη γεύση και άρωμα. Ξέρεις, και έχει αυτό αντεπικό. Το κίτρινο χρώμα, το πολύ ωραίο κίτρινο. Έχει κάνει, βιταμίνη C, έχει B12, έχει σίδηρο, έχει κάλιο, μαγνήσιο και ενισχύει, όπως σου είπα, την εγκεφαλική λειτουργία και τη μνήμη. Προστάτοντας καθημερινά το κρόκο Κοζάνης, διατηρούμε, είπαμε, μια καλύτερη ζωή, γεμάτη υγεία. Είναι ένα αυτά μας τα είχε πει και φύσης. Ο πρόεδρος. Ο Mr. President που είχε έρθει. Ναι, ο οποίος είχε έρθει και εμείς δεν ξέρω να τα κάνουμε, πρέπει να τα κάνουμε. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Κοζάνης δεν είχε έρθει. Μπράβο, ναι. Μπράβο, εκτός από τον κρόκο που βάζουμε στα φαγητά μας, μπαίνει και στα γλυκά και μπορούμε να έχουμε και καθημερινά διαφορετικά ροφήματα με διαφορετικές γεύσεις. Τα έχουμε όλα εδώ. Λοιπόν, να δείξουμε όμως την κάρτα με τα υλικά. Δεν έχεις δώσει το χαρακτηριστικό γλυκό φιλί που δίνεις κάθε μέρα στη τηλεθεατρία σου. Και το περιμένουν πώς και πώς. Δεν τους είπες καλησπέρα. Έχεις πιάσει την μπάρλα μαζί μου και οι φιλενάδες μας. Τίποτα. Φιλενάδες μας τίποτα. Λοιπόν, να πω καλημέρα σε όλες τις φιλενάδες μας. Να είναι καλά, να μας αγαπάνε, γιατί εμείς τους αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαστε μία ομάδα Παναγιώτης και εγώ και ο Παναγιώτης, που θα πάμε μαζί σε ένα νησί μαζί με το δικό σου το σκαφάκι, το μικρούλι. Το μωρό μου. Το μωρό σου. Λοιπόν, να πέσουν τα υλικά, να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε σήμερα. Θέλουμε 1200 γραμμάρια πέρκα ή ό,τι άλλο ψάρι θέλουμε σε φιλέτο. Ένα κιλό πατατάκια μπέμπι. Ένα ποτήρι κρασιού λάδι, μισό ποτήρι κρασιού χυμό λεμόνι, ξύσμα από ένα λεμόνι, μισό κουταλάκι του γλυκού κρόκο Κοζάνης, αλάτι πιπέρι. Μάλιστα. Πρέπει μόνο να προσέξει. Μόνο αυτά. Λίγα υλικά και πολύ γεύση. Πάρα πολύ ωραία. Και πρέπει να είναι και γρήγορο φαγητό. Είναι πολύ πάρα πολύ γρήγορο, δεν θέλει πολύ φασαρία και είναι σίγουρη επιτυχία, διότι δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις. Πέντε πράγματα. Τα βάζεις στην κατσαρόλα και γίνονται. Τέλεια. Βαγγέλη, βάλε μας το Who Pays the Ferryman. Θέλω ένα νησιώτικο. Αέρα και τουριστικό ταυτόχρονα. Έτσι. Θέλω να μυρίσει η Ελλάδα, να μας δουν οι τουρίστες να έρθουν το καλοκαίρι όλοι. Ναι, πού θέλεις να έρθουν τώρα, Ιόνιο. Να σηκωθεί η κάρτα, σηκώθηκε. Λοιπόν, θέλω Αιγαίο, θέλω Αιγαίο. Θέλεις Αιγαίο. Who pays the ferryman. Πάμε. Πάμε, λοιπόν. Είπαμε καλημέρα στην κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, κυρία στην Ελένη... απέναντι. Όχι. Κυρία Ελένη, καλημέρα. Α. Περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο να σου μιλήσουμε και στον αέρα, αφού μας αγαπάς τόσο πολύ. Και εγώ, κυρία Ελένη, στην απέναντι να αναφέρομαι τώρα. Να πω και εγώ στον αέρα. Χαιρετισμούς. Στον αέρα να μαζίσει η Τζέννη μας. Να μαζίσει και τι έχει. Που παντρεύτηκε. Α, η Τζέννη δικιά μας. Με το τζου και αυτά, νόμιζα ότι κάποια κόρη σου. Η Τζέννη μας. Η Τζέννη μας είναι η νυφάρα του αιώνα. Τέλος. Λοιπόν. Πάμε. Αυτό λαδάκι. Είναι το λάδι. Ελίκη. Το λάδι ελίκη, ελαιόλαδο, έτσι. Ωραία. Πόσο χαίρομαι, δεν ξέρεις που χρησιμοποιείς ελαιόλαδο, τα αγαπάω. Αγαπάς. Γιατί είμαι μεσογειακός τύπος. Είσαι μεσογειακός τύπος. Έχω και μεσογειακή λεκάνη. Όχι, δεν έχω, εντάξει. Τι έχεις? Δεν έχω. Δεν τρέπεις, τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν. Θα βάλουμε τα γάντια μας. Κατάλαβα. Για να κόψω το ψάρι. Α, θα το κόψεις, θα το βάλεις φιλέτο. Θα το κόψω σε μερίδες, δεν είναι πιο καλύτερο. Ωραία, ωραία, ωραία. Ορματοφάμε. Μάτσε μετά. Πες μου τα νέα σου, λοιπόν. Τα νέα μου είναι τα εξής. Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Γιατί? Τίποτα, Ρένα, μου έχω ρουτινιάσει. Λες ψέματα. Προχθές έχει... που σε πήρα τηλέφωνο, ναι. Μου είπες, Ρένα, κλείσε, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου μιλήσω, είμαι με παρέα. Ήμουνα. Με πέτυχες πάνω σε κουβέντα. Δεν ξέρω τι κουβέντα, επαγγελματική. Επαγγελματική που τελικά κατέληξε σε προσωπική. Εκεί που κατέληξε, λοιπόν.
Κόβουμε το ψάρι μας σε μερίδες. Πέρκα. Πέρκα. Ωραία, πέρκα. Βλέπεις. Εδώ. Ρίχνω τώρα λίγη ριγανίτσα. Α, και στη ριγανούλα, ωραίο. Το αλάτι μας. Δεν βάζουμε κρεμμυδάκι, δεν τσιγαρίζεις. Όχι, αν θέλεις μπορεί να βάλεις λίγο σκόρδο. Αν θέλεις, εγώ δεν έβαλα. Λοιπόν, όχι, μην βάλουμε. Φέρνουμε εδώ τις πατατούλες της μπέμπι. Τις οποίες τις κόβουμε έτσι στα κάτσε, δύο. Μπέμπι, πατατούλες ποιες λέμε, τις μικρές. Τις μικρές, αυτές. Πρώτη φορά τα ακούω σήμερα. Ποιο παιδί μου, κάθε μέρα με την Αταλία δεν σχολιάζω τις μπέμπι πατάτες. Ναι, πρέπει, εγώ τώρα κάνω χιουμορίζω. Χιουμορίζεις εσύ, λοιπόν, κοίτα εδώ τι κάνω. Τις κόβεις απλά εγκάρσια. Κάνει μια εγκάρσια τομή στην πατάτα της μπέμπι. Εγκάρσια τομή, μπράβο. Λοιπόν, πάρ' το τώρα από εδώ αυτό, να φύγει. Πάρ' το. Τι να το πάρω, αφού δεν έχεις πάρει τις πατάτες, το πάρω και να φύγω. Εδώ, αγάπη μου, να τις βάλω εδώ. Φέρε μου το κουτάλι από εκεί, σε παρακαλώ. Κουτάλι. Το κουτάλι, λοιπόν. Τα κάνουμε τώρα εδώ. Α, ξεκινάς με τις πατάτες μέσα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε τις πατάτες. Κάνει αυτό εδώ. Θέλω 4-5 λεπτά. Να πάρουν λίγο χρωματάκι ή όχι. Όχι, δεν παίρνουν χρώμα, απλά θέλω έτσι λίγο να το τσιγαρίσω. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ξανακάνει και δεν το ξέρω. Όχι, και γι' αυτό σε παρακολουθώ με εμπρόντιτος και δίχως να μιλώ. Ναι, λοιπόν. Για να τους δώσουμε τώρα λίγο αρωματάκι. Ξύσμα λεμονιού. Ξύσμα λεμονιού. Αν θέλουν μπορούμε να βάλουμε και ξύσμα λάιμ, ό,τι θέλουμε. Α, όχι πορτοκάλι όμως. Γιατί όχι πορτοκάλι, δεν το είχα σκεφτεί. Μπράβο Παναγιώτη. Και εμείς στο σπίτι βάζουμε πάντα ξύσμα χρυσού. Έτσι, έχει. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να σου πω τώρα από μυρυδιά τι κάνει. Τι να μου πεις, μου λέει η μύτη μου. Σου λέει η μύτη σου. Τέτοια μύτη που είχα, αν δεν μου λέει και τίποτα, την έκοβα. Υπέροχο. Υπέροχο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι εδώ τώρα αυτό. Ωραία. Εάν δεν θέλουμε να πάρουμε πατάτες μπέμπι ή δεν έχουμε ή έχουμε στα σπίτια από τις άλλες, τις κόβουμε έτσι. Βάζουμε εάν θέλουμε, όπως είπα, προσθέτουμε και λίγο σκόρδο. Δεν θέλουμε, δεν προσθέτουμε. Τις άλλες κάνουμε λίγο περισσότερες, βέβαια. Λίγο περισσότερες. Ναι. Λοιπόν, είναι. Το ότι μπορεί να του πηγαίνει και το πορτοκάλι, μπορεί να του πηγαίνει. Αν θέλεις, βάζεις μέσα και λίγη φρέσκια ρίγανη. Εγώ θα ήθελα δεσποτικά. Λίγο δεντρολίβανο. Ναι, θα ήθελα λίγο έτσι δεσποτικά να επιβάλλεις το λεμόνι και να μην αφήσουμε τώρα φατά άμα πάει και δεν πάει. Λοιπόν. Ό,τι πει θα κάνετε. Όχι, μην τα λες αυτά. Άσε με τα λέω εγώ. Ξέρεις, δεν είναι δικά σου λόγια αυτά, είναι δικές μου. Δεν είναι ωραίο να το λες αυτά να ακούγονται. Μα εσύ μαγειρεύουμε, δεν μαγειρεύουμε. Άμα είναι κάτι που σας φωτίζει ο Θεός. Λοιπόν. Εγώ θέλουμε να σας κάνουμε να φάτε κάτι ωραίο. Έλα, λοιπόν. Δεν μπορώ, συγγίζομαι. Έλα. Βάζουμε το λεμόνι μας. Ναι. Εάν δεν θέλουμε πόσο λεμόνι, αυτό? Ένα ποτηράκι του κρασιού. Ωραία. Εάν δεν θέλουμε να βάλουμε λεμόνι, μπορούμε να βάλουμε κρασί. Με 2-3 λεμονάκια τάστηψες, ε. Πόσο είναι τώρα αυτό? Δεν μπορώ να σου πω γιατί υπάρχει λεμόνι μπορεί να σου βγάλει αυτό. Εντάξει, ένα ποτηράκι του κρασιού. Εξαρτάται, λοιπόν. Ωραία. Πάρ' το εκεί, το βάζεις στην άκρη. Εγώ θέλω και την πατάτα της όπως είναι τώρα. Τώρα, περίμενε, λοιπόν. Και βάζουμε... Από πάνω το ψαράκι μας. Πάντα από πάνω το ψάρι. Mm-hmm. Γιατί βάλουμε από κάτω, θα κολλήσει. Μόνο στην περίπτωση που το κάνουμε πλακή το βάζουμε κατά την ντομάτα. Άλλο η ντομάτα. Αυτό είναι πατάτα. Η πατάτα θέλει περισσότερο βράσιμο από ό,τι ξέρεις, από το ψάρι ή από οτιδήποτε. Mm. Λοιπόν, βάζουμε τώρα. Πιπέρι. Λίγο πιπέρι. Yeah. Εδώ φροντίζουμε. Επειδή είναι το ψάρι τέτοιο χρώμα, να βάλουμε άσπρο πιπέρι, να μην είναι μαύρο και μας κάνει τις μαυρίλες, δεν είναι ωραίο. Μ' αρέσεις. Σ' αρέσω. Αλάτι προσοχή, διότι το αλάτι αυτό είναι χοντρό. Και το ψάρι δεν και θέλει και πάρα προσοχή, πολύ αλάτι. Όχι. Σαν το σκ***μό, σαν να έχει κάπως έτσι το φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ. Ωραίο. Πώς μου πόσο να καλύπτω το ψάρι. Να. Το καλύπτω το ψάρι. Ναι. Λιαρό νεράκι βάζουμε, βέβαια. Όχι. Α, όχι. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, είσαι από νερό. Εγώ είμαι εντάξει από νερό και θέλει ναι. Να το βάλουμε σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά και μόλις αρχίζει να παίρνει βράση, θα το χαμηλώσουμε σε χαμηλή φωτιά. Θα το καπακώσουμε. Και θα το καπακώσουμε και θα το αφήσουμε να βράσει. Ωραία. Εάν δούμε ενδιάμεσα ότι έχει πιει το νερό του και δεν έχει βράσει το φαγητό, θα του βάλουμε λίγο νερό ακόμη. Ωραία. Προσθέτουμε λίγο νερό. Λοιπόν, στην πατάτα βασικά, γιατί το ψάρι θέλει η πολύ. Η πατάτα, το ψάρι, αν είχαμε μόνο το ψάρι. Δεν θα ήθελες παραπάνω από 11 λεπτά και πολύ 10 με 10 λεπτά. Πάντα το τεστάρουμε το φαγητό, αν είναι έτοιμο. Πάντα τεστάρει την πατάτα ωραία, να είναι ωραία. Μαλακή. Γιατί συμβαίνει και το άλλο καμιά φορά. Μπορεί να πάρεις κάποια πατάτα και να μην είναι βραστερή αυτό που λέμε και ναι, να βράζεις ναι. Να βράζεις και πάντα τεστάρει την πατάτα. Ποτέ το ψάρι, διότι το ψάρι θα είναι έτοιμο. Τέλεια. Δεν βάζεις καθόλου πυρήνι μέσα, γιατί όπως καταλαβαίνεις το διαλύουμε και κάνεις μόνιμο αυτό. Λοιπόν, τώρα μόλις πάρει βράση, πρέπει να πάρει βράση για να σου δείξω κάτι άλλο. Τι κόλπο θα κάνεις? Ένα κολπάκι κι εγώ. Κάνεις καμιά ιστοριούλα μέχρι να πάρει βράση.
Να σου πω ιστοριούλα. Τι ιστοριούλα θες? Θέλετε να μου πεις, θέλετε να μας πείτε εσείς, να μας πείτε καμιά ιστορία, κορίτσια, μέχρι να μας πείτε. Να σου πω ιστοριούλα. Λοιπόν, θέλω να ξαναδώσω άλλη μία φορά αυτά που είπαμε για τον Κρόκο. Διότι τώρα ο πρόεδρος λείπει που μας τα είχε πει πιο καλύτερα. Να τα πούμε εμείς. Λοιπόν, ο Κρόκος είπαμε ότι είναι το ελληνικό σαφράν. Νοστιμίζει τα φαγητά μας και του δίνει μια πολύ πικάντικη, ωραία γεύση. Έχει άρωμα και το χρώμα του είναι ελαφρώς να κυτρινίζει. Όχι πολύ κίτρινο, ελαφρώς. Θέλει μεγάλη προσοχή, δεν μπορούμε να βάλουμε πολύ, διότι θα πικρίσει. Πολύ λίγη, λίγο το λέω, το λέω συνέχεια αυτό, διότι καμιά φορά λες ότι ας βάλω λίγο παραπάνω, το δώσω λίγο περισσότερο χρώμα, αλλά θα μας πικρίσει. Δεν θα μας προσφέρει τίποτε άλλο. Όχι. Λοιπόν, όπως είπαμε, μπορούμε να το πιούμε αν θέλουμε και σαν ρόφημα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε σε φαγητά είτε σε γλυκά. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια καλύτερη ζωή και πολύ πολύ υγεία, λίγο Κρόκο να βάζουμε είτε να το πίνουμε κάθε πρωί είτε το βράδυ, εξαρτάται πώς θα το πίνουμε σαν ρόφημα. Εγώ βάζω πάντα λίγο στο γαλάκι. Και δεν σε έχει λοιπόν. Είναι με πορτοκάλι, το βλέπεις εκεί, αυτά όλα τα διάβασέ. Βιολογικό ρόφημα με μέλι, πορτοκάλι και Κρόκο. Φυτικό τσάι με κανέλα. Και Κρόκο. Εμένα ξέρεις ποιο μου αρέσει πιο πολύ από όλα. Πράσινο τσάι με ροζμαρί. Εμένα αυτό μου αρέσει. Δεντρολίβανο και θυμάρι. Συγγνώμη, το ροζμαρί είναι το δεντρολίβανο τη χρόνια. Όχι, το ροζμαρί δεν είναι. Αφού έτσι λέει. Το δεντρολίβανο που το λέγαμε. Ναι. Κάτσε πρέπει να σου πω. Δεντρολίβανο. Και όμως. Ναι. Ροζμαρί, δεντρολίβανο. Είναι δεντρολίβανο. Άκου τώρα. Άκου τώρα τι θα ακούσεις. Λοιπόν. Δεν ακούω καλά τι μου λέτε εδώ, αν μου ευρύνεστε. Δεν ακούς καλά τι θα ακούσεις. Λοιπόν. Θέλεις να ανοίξεις τώρα ένα, σαν καλό παιδί. Να ανοίξω βέβαια. Γιατί ήρθε η ώρα να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να το βάλουμε. Πώς το έχω χαμηλά εγώ, για μιλήστε να δω. Λοιπόν. Άνοιξε το, τι έγινε Παναγιώτη. Άσε μας το ανοίξω εγώ. Άνοιξε το. Μου λες ανοίξε το και παίρνεις το τέτοιο. Επειδή λες πως έχεις. Εγώ μιλάω με τον πύργο ελέγχου ούτως ή άλλως, έχω πάντα επαφή. Ούτως ή άλλως, μπράβο. Αλλά ταυτόχρονα μπορώ να κάνω πάρα πολλές δουλειές. Ναι, για να δούμε τις δουλειές που θα κάνεις. Ποτέ, έτσι. Και λέει σκοτώνω με τώρα και ποτέ πέρα έτσι, ποτέ έτσι, κάτσε με. Γιατί? Κάτσε να σου δω. Αφού το έκανα τώρα. Ναι, αλλά περίμενα να σου δείξω κάτι. Ποτέ τι? Έτσι που το κάνεις πάντα έτσι εδώ το χέρι σου. Ναι. Ναι. Δες. Ναι. Πιο εύκολο είναι Παναγιώτη μου. Κρόκος Κοζάνης, Κρόκος Κοζάνης. Να το προτιμάτε και στα ροφήματά σας και στα γλυκά σας. Και το κυριότερο Παναγιώτη πρέπει να πούμε, το λέμε συνέχεια, πρέπει να υποστηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Είναι ελληνικό προϊόν. Αυτή τη συνταγή την έκανες και παλιότερα και στη Μύκονο. Αυτή τη συνταγή όχι, δεν την έκανα στη Μύκονο, διότι δεν είχα ανακαλύψει τότε τον Κρόκο Κοζάνης. Τώρα όμως τον ανακάλυψα. Τώρα που τον βρήκα, τώρα θα τον φάω. Τώρα που μας βρήκε, τώρα θα τον φάμε. Λοιπόν. Άνοιξε το, μπορείς, θα τα καταφέρεις. Θα προσπαθήσω να τον ανοίξω. Μην τον αδειάσω το πάτωμα, φοβάμαι. Γιατί εγώ είμαι και λίγο τζαναμπέτης. Λοιπόν, επειδή εσύ. Έλα, το άνοιξε, έλα. Σελβιριστείτε. Σελβιριστείτε, λοιπόν. Πολύ λίγο. Τώρα, 4-5... Κοίταξε, τώρα παίρνει βράση, μόλις πάρει βράση. 4-5 ίνες, μας είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος μας είπε 4-5 ίνες. Και επειδή εγώ του είπα, πρόεδρε, γιατί 4-5 ίνες οικονομία θα κάνουμε. Όχι, βάζεις λίγο και πιάνει. Όχι, αν θα βάλεις περισσότερο θα είναι πάρα πολύ πικρό και θα μπορείς να φας το φαγητό. Βέβαια. Λοιπόν, βάζεις έτσι εδώ. Είναι ένα πολύτιμο συστατικό. Δεν και όπως όλα τα παραπάνω, πολύτιμα, θέλει τη δοσολογία του. Θέλει την προσοχή. Πολύ χρησιμοποιείται, ωραία. Σου είπα, και στη φαρμακευτική αυτό. Και αυτές οι πολύ λίγες ίνες που βάλαμε, να δεις, θα δώσουμε χρώμα, λίγο ίνες, θα το αποδείξουμε τώρα αμέσως. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ανοίγουμε από εκεί το μάτι μας. Και εκείνο το μάτι πρέπει να ανοίξω. Το βάζουμε εδώ και το αφήνουμε να βράσει. Και φωνάζουμε... Μετά από πόση ώρα βγαίνει το έτοιμον? Θέλει τη μισή ώρα του, τι θέλει. Βαγγέλη, κλαμπατσίμπαλα. Να φωνάξουμε όμως τα παιδιά μας. Ποια παιδιά, σκορπιοχώρη, έχει πάει ο καθένας καλιά του. Φωνάξουμε... Όχι, κάποιον πρέπει να φωνάξουμε. Ποιο να φωνάξω, καναπέδες, δεν βλέπεις τι φωνάξεις. Να φωνάξεις φωνή... την Έλενα. Έλενα, έλα λίγο γιατί τα drums παίζουν. Έλα παιδί μου εσύ. Έλα λίγο. Να τον Νίκο μας. Ελάτε. Νίκο, ελάτε. Έλα Βαγγέλη, και εσύ Νίκο. Έσω έτοιμος. Έσω έτοιμος. Δικέ μου. Δώσε. Μπράβο, να τα παιδιά μας ήρθανε. Ήρθανε. Έλα. Περίμενε ακόμη να πάρει μια βράση. Ένα τσι να ακούσουμε. Μέχρι να μαζίσω. Λοιπόν, 1, 2, 3. Αυτά είναι, μπράβο Ρένα. Να το. Μπράβο Ρένα. Δεν το περίμενε στο πιατίνι όμως. Κοίταξε χρώμα. Κοίτα χρώμα που έχει πάρει. Λες τώρα. Ψαράκι, ωραίο το ψαράκι. Άρωμα, και τα άρωμα που έχει πάρει. Φανταστικό. Λοιπόν, για να σερβιριστούμε. Βεβαίως. Πού θες, θα το τετράγωνο. Να το βάλουμε εδώ. Έλενα, εκτός από άρωμα. Έχει και φοβερή γεύση, το είπαμε. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Να το.
Κοιτάξτε, τι ωραίο είναι το κίτρινο. Να μας κάνεις ψαράκια και τέτοια. Ψάρι, αυτό. Όχι, καλέ, δεν το. Και είσαι κοντά. Γεια σας. Για Κοτόπουλο το έχεις περάσει τόση ώρα. Και το γνάτευες. Αμάν, ρε παιδάκι μου. Δεν τρώει, λέει, οτιδήποτε κολυμπάει. Αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Έχει ένα θέμα με τα ψάρια. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δεν τρώει ψάρια και λουόμενους το καλοκαίρι. Και λουόμενους δεν τρώει. Και αυτοί κολυμπάνε. Αυτό είναι σίγουρο, Παναγιώτη. Λοιπόν. Δηλαδή, Baywatch. Αυτά, τίποτα. Όχι, όχι, δεν είναι για τέτοιο, Νίκος. Να βάλουμε λίγο με μια κουτάλα λίγο από τη σαλτσούλα. Να είσαι μερακλούρε, μάνα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το φαγητό. Πήρε κουτάλι. Πήρες. Ναι. Είσαι φοβερή και εσύ πολύ γρήγορη. Αυτό ξέρεις τι θέλει, ε. Και ψωμί. Γερανέ. Γερανέ. Σβηστό φεγγάρι. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ πράγμα που φτιάξει η Ρενάρα μας. Κάτσε να το βγάλω το κουτάλι. Ρένα, θερμά συγχαρητήρια. Σου μιλάω εκ μέρους όλης της Ελλάδας και της ομογένειας ανά τον κόσμο. Να είσαι αυτό καλά. Το πιάτο αξίζει βραβείο. Και εύχομαι το επόμενο σου βραβείο να το πάρεις για αυτό το πιάτο. Αχ, ναι, αύριο να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δοκίμασε όμως να μου πεις. Θα δοκιμάσω, πες μου αύριο τι θα φάμε. Να πάρεις το ψαράκι. Έλενα, τι θα δοκιμάσεις. Στην Έλληνα θα δώσω εγώ από αυτό που είναι εγώ το. Εγώ θα το φτιάξω εγώ γιατί θέλω κι άλλη σαλτσούλα. Εγώ. Μην μου ανησυχείς. Θα βάλω κι άλλη. Θα βάλω κι άλλη λίγο. Λοιπόν, αύριο τι κάνουμε. Αύριο. Πολύ ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Τι ραδιά είναι αυτή, Χριστέ μου. Είναι το άρωμα. Είδες που το είπα ότι δίνει πολύ άρωμα και χρώμα. Βέβαια. Κοίταξε να δεις ένα τέτοιο χρώμα. Λοιπόν, αύριο σκέφτηκα να κάνω κατσικάκι γεμιστό με γραβιέρα νάξου μέσα. Πού το σφυρί να το χτυπήσω. Το κατσικάκι. Κατοχυρώθηκε αυτό. Κατοχυρώθηκε βέβαια. Κατοχυρώθηκε έτσι. Με γραβιέρα γεμιστό, ε. Λοιπόν, θα το κάνουμε το κατσικάκι με γραβιέρα νάξου. Τέλειο. Και θα είναι τέλειο. Ανυπομονούμε λοιπόν για αύριο. Θα σερβιριστεί και να πάμε στο κορίτσι μας που μας περιμένει απέναντι. Γεια σας, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.